Η Αποστολία Παπαδαμάκη είναι μία από τους χρυσούς Έλληνες χορογράφους. Ανάμεσα στα πολλά έργα που έχει χορογραφήσει, ξεχωρίζει αναγκαστικά η τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Το τελευταίο της έργο, με τίτλο «Μάνο αμάνο», δηλαδή «Χέρι με χέρι», μιλάει για τη χαμένη παιδικότητα. Λοιπόν, η σκέψη μετασχηματίζεται σε κίνηση βιωματικά, πρακτικά, δηλαδή μέσα στο στούντιο, στο χώρο της πρόβας. Συνήθως εγώ καταγράφω τις σκέψεις μου και όπου σκέψεις ασυμπληρώσω και κάποιες ακόμα λέξεις, αίσθημα, με την έννοια της αίσθησης, ατμόσφαιρα, χρώμα, μυρωδιά, μουσική και στόχος, δηλαδή ποιο είναι το περιεχόμενο, τι είναι αυτό το οποίο θέλω να επικοινωνήσω με το συγκεκριμένο έργο που φτιάχνω. Μετά ξεκινάω μέσα στο στούντιο μαζί με τους ερμηνευτές του έργου και αρχίζω δίνοντας διάφορες θεματικές οι οποίες πιστεύω ότι θα οδηγήσουν σε αυτόν τον μετασχηματισμό της σκέψης εκείνης, να ψάχνω με ποιον τρόπο θα γίνει βίωμα στο σώμα. Γιατί το σώμα είναι αυτό το οποίο θα εκφράσει την συγκεκριμένη σκέψη, το συγκεκριμένο αίσθημα, ακόμα και όταν δεν κινείται πάρα πολύ. Εγώ αποφεύγω να δείχνω κινήσεις στους χορευτές ή τους ηθοποιούς με τους οποίους συνεργάζομαι. Δηλαδή, ο τρόπος που δουλεύω δεν είναι το να μιμηθούν τη δική μου κίνηση, να τους μάθω κίνηση, αλλά το να εκμεέψω, αν θέλεις, από αυτούς, να χτίσουν τη δική τους κινησιολογία, που πάντα όμως έχει ένα συγκεκριμένο στόχο σε σχέση με το περιεχόμενο της κάθε σκηνής που εξυπηρετεί το έργο. Πολλές φορές γίνεται ένας συνδυασμός οδηγιών προς τον χορευτή ή τον ηθοποιό, τον ερμηνευτή, ας λέμε καλύτερα, που είναι από οδηγίες περιεχομένου, δηλαδή μπορεί να είναι από φιλοσοφικά ζητήματα, μέχρι πάρα πολύ πρακτικά πράγματα. Μεγαλώνοντας, μπορούμε, έχουμε δικαίωμα στο παιδικό μας ένστικτο, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε. Αρκεί να μπορέσουμε να δουλέψουμε τον εαυτό μας προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως όταν είμαστε παιδιά, που μας συγχωρούνται πάρα πολύ πράγματα, ως ενήλικες. Έχουμε δικαίωμα στην αποτυχία, έχουμε δικαίωμα στο να γελιοποιήσουμε τον εαυτό μας και να μην φοβόμαστε να τσαλακωθούμε. Έχουμε δικαίωμα να μην ακολουθήσουμε το πρότυπο «εργάζομαι, δανείζομαι για να έχω σπίτι, αυτοκίνητο, μετά μεγαλύτερο σπίτι, καλύτερο αυτοκίνητο, χρήματα στην τράπεζα». Δηλαδή μπορούμε να ζούμε μια καλύτερη ζωή με λιγότερα καταναλωτικά αγαθά και περισσότερο χρόνο για τα ένστικτά μας. Αυτό είναι το χέρι με χέρι. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Πρέπει να το κάνουμε μαζί με άλλους. Όσον αφορά τον κλασικό χορό, εγώ προσωπικά είμαι λάτρης του κλασικού χορού. Πιστεύω ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει, όπως υπάρχει κλασική μουσική. Και κάθε μορφή κλασικής τέχνης. Αλίμονό μας αν σταματήσει να υπάρχει. Κινητικός χορός, σύγχρονος χορός, μοντέρνος χορός, φορμαλιστικός χορός, χοροθέατρο, conceptual. Δεν υπάρχουν όρια. Νομίζω ότι ο κάθε καλλιτέχνης σήμερα χρησιμοποιεί τα μέσα που θέλει στο έργο του για να εκφράσει αυτό που θέλει, χωρίς να τον νοιάζει το σε ποια κατηγορία ανήκει αυτό. Δηλαδή, νομίζω είμαστε στην εποχή, σε μια εποχή μετέχμιο που θα γεννηθούν ή θα δοθούν καινούργιες ονομασίες ορολογίες. Αλλά δεν με απασχολεί αυτό. Δηλαδή, δεν με απασχολεί καθόλου ποια είναι η ορολογία, ξέρεις, αυτού που προσπαθώ να κάνω. Αυτό με απασχολεί πάντα είναι με ποιον τρόπο θα το εκφράσω, ποια είναι τα μέσα μου, τι πρέπει να χρησιμοποιήσω για να το επικοινωνήσω. Θεωρώ ότι είμαστε σε μία εποχή παρακμής. Όχι μόνο στην τέχνη, γενικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι μια εποχή πάρα πολύ μπερδεμένη, με ένα σύστημα αξιών ανύπαρκτο. Άρα είμαστε σε τέλος εποχής. Άρα σίγουρα θα γεννηθεί κάτι καινούριο. Προσπαθώ να είμαι άνθρωπος, μάνα, σύζυγος, αλλά νομίζω ότι όλα, δηλαδή, έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνική μου ταυτότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Αυτό είναι η μεγάλη μου αγωνία, η μεγάλη μου ελπίδα, η μεγάλη μου χαρά. Όλα κινούνται γύρω από αυτό.